Ο Κώστας Κουλεντιανός είναι μία από τις πολύ σημαντικές μορφές, όχι μόνο στα ελληνικά δεδομένα της τέχνης και της συλληπτικής, αλλά της Ευρώπης, θα έλεγα. Ο Κουλεντιανός είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που θα κατορθώσει να βρει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στη σχέση με τον εξωτερικό χώρο και με την εσωτερικότητα της έντασης πια που έχει ο καλλιτέχνης ως άνθρωπος με αυτή τη μορφή που είναι απέναντί του. Θα δώσει μία άλλου είδους ανθρώπινη διάσταση στο γλυπτό. Και όταν λέω ανθρώπινη, δεν είναι ανθρωπομορφική, έτσι. Δηλαδή, ύπταται σχεδόν. Είναι εκρεμής, όπως είναι και ο άνθρωπος. Βρίσκοντας στην εσωτερικότητα μέσα του υλικού πια και στον τρόπο που το δουλεύει, ακριβώς αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη δυνατότητα του ανθρώπου να βγει πέρα από τον εαυτό του. Εξωτερικά γλυπτά καταπληκτικά, τα οποία δυστυχώς πάνε χαμένα και ούτε οι Γάλλοι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, ούτε κι εμείς αν δεν πιέσουμε. Πάρα πολλά έργα σήμερα του Κουλεντιανού είτε δυστυχώς έχουν καταστραφεί, είτε έχουν παραμεριστεί από την διαφοροποίηση των κτηρίων, είτε βρίσκονται σε αποθήκες που δεν ξέρει κανείς τι να τα κάνει. Νομίζω ότι είναι από τις πολύ μεγάλες μορφές και που χοντρικά η Ελλάδα τον έχει, να το πει κανείς, ξεχάσει. Πήγε στη Βενετία, δεν φτάνει αυτό. Και η Ελλάδα αδιαφορεί για αυτό το πράγμα.